Χαίρετε. Ελάτε να πιούμε ένα καφεδάκι μαζί και να μιλήσουμε για τα προσωπικά μας. Και να μιλήσουμε για το σε ποιους μιλάμε για τα προσωπικά μας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα βίντεο που έχει προκύψει στη σειρά των τελευταίων βίντεο αυτών των ημερών για τις φιλίες και για τις απόψεις που μπορεί να έχουν οι φίλοι μας για τις ερωτικές μας σχέσεις, που μπορεί να τους τις ζητήσουμε είτε να μην τους τις ζητήσουμε κλπ. Λοιπόν, γράφει μια φίλη κάτω από το σχόλιο, κάτω από το βίντεο, πώς είναι μια γνήσια αυθεντική φιλία. Και φυσικά, εμείς που ζούμε μια σχέση, εμείς ξέρουμε καλύτερα που το βιώνουμε, αν μπορούμε ή όχι να χωρίσουμε ή να μείνουμε σε αυτή τη σχέση. Και όχι άλλοι. Και όπως έχεις πει, Θέκλα μου, μόνο όταν τους ζητήσουμε τη συμβουλή τους. Τότε μόνο. Έχω μια απορία. Τελικά, μιλάμε για τα προσωπικά μας σε φίλους, στους γονείς μας ή ακόμη και στα παιδιά μας όταν είναι ενήλικα? Αν ναι, πότε ή όχι και γιατί? Λέω, αυτή η ερώτηση είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Και μου απαντάει, φίλη, έχουμε ανάγκη να μιλήσουμε κάποιες φορές για τη σχέση μας και κυρίως σε όποιον βρίσκεται κοντά μας. Αλλά είναι δίκοπο μαχαίρι μερικές φορές στο τι θα ακούσουμε και πόσο είμαστε σε θέση να δεχθούμε σχόλια ή να μείνουμε ψύχρεμοι στη δική μας άποψη. Και μια άλλη ή ένας άλλος χρήστης έγραψε: υπάρχει βίντεο με θέμα αν τελικά είναι ή όχι ωφέλιμο να λέμε τα προβλήματα της σχέσης μας στο φίλο μας. Πάω δηλαδή ένα βήμα πριν. Δεν βρήκα κάτι, αν υπάρχει, κυρία Θέκλα, σας παρακαλώ να παραπέμψετε, σας παραπέμπω στο παρόν βίντεο που φτιάχνω σήμερα. Για το σε ποιον μιλάμε για τα προσωπικά μας και αν είναι καλή ιδέα να μιλάμε στους φίλους μας, στα παιδιά μας, στους γονείς μας, για τα προσωπικά μας, τι να τους λέμε, πόσα να τους λέμε κλπ. Καταρχάς, θα απαντήσω κάτι που ίσως δεν περιμένατε να απαντήσω. Το καθήλυνα αρμόδιο πρόσωπο για το οποίο να μιλήσουμε για τα προσωπικά μας και για τα της ερωτικής μας σχέσης, είναι ο ερωτικός μας σύντροφος. Ναι. Ο φίλος μας ή η φίλη μας, ο άνδρας μας ή η γυναίκα μας, είναι το καταλληλότερο πρόσωπο με το οποίο να συζητήσουμε τους προβληματισμούς που έχουμε για την ερωτική μας ζωή. Ναι, τόσο απλά. Τόσο απλά. Σε μια υγιή σχέση, σε μια σχέση η οποία είναι λειτουργική και στην οποία βρίσκονται και οι δυο με την όρεξή τους και με το κέφι τους, πρέπει να είναι σε θέση να συζητάνε μεταξύ τους τα της σχέσης τους. Σε προβληματίζει κάτι που είπε ο φίλος σου? Σε προβληματίζει κάτι που είπε η φίλη σου? Ρώτα κατευθείαν το φίλο σου, ρώτα κατευθείαν τη φίλη σου, όταν λέω το φίλο σου εννοώ τον ερωτικό σου φίλο, τον ερωτικό σου σύντροφο και όχι άλλους που δεν βρίσκονται μέσα σε αυτή την ερωτική σχέση. Θα μου πείτε, δεν είναι εύκολο αυτό κάθε φορά. Γιατί μπορεί να είμαστε μέσα σε μια σχέση στην οποία να μην υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία. Εάν δεν υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία, τότε πάρε το σύντροφο σου, πάρε τη σύντροφο σου από το χεράκι και πηγαίνετε σε ένα ψυχολόγο να κάνετε θεραπεία ζευγαριού, να αποκτήσετε υγιή επικοινωνία ή να πάρετε τέλος πάντων συμβουλές ή καθοδήγηση ή προβληματισμό κομμένο και ραμμένο στα δικά σας μέτρα που τη δική σας τη σχέση θα έχει απέναντι να δει ο ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής. Θα μου πείτε, μα δεν είναι εύκολο να πάμε στο ψυχολόγο. Τώρα αρχίσαμε να βγαίνουμε. Βγήκαμε μια φορά, δύο φορές, τρεις, έγινε κάτι. Ακόμη δεν θεωρούμε ότι έχουμε σοβαρή σχέση. Πώς να πω να πω στον άλλον ή στην άλλη να πάμε σε ψυχολόγο, εφόσον δεν έχουμε σχέση η οποία είναι πολύ καιρό ή είναι σοβαρή, ή αν ο άλλος δεν δέχεται να πάει στο ψυχολόγο? Οι ανθρώπους που δεν δέχονται να πάνε στο ψυχολόγο, έχουμε κάνει αυτές τις μέρες βίντεο και πώς τους μιλάμε. Άρα ας θεωρήσουμε ότι δεν είναι εφικτό να μιλήσουμε με το τέρι μας. Αν και θα ξαναπώ και θα ξαναπώ και θα ξαναπώ ότι δεν νοείται σχέση ερωτική που να μην μπορείς να συνομιλήσεις με το άλλο πρόσωπο για τα θέματα που σε απασχολούν τη σχέση σου. Μην το δέχεστε να μην συζητάτε μεταξύ σας για τη σχέση σας. Δεν είναι υγιές. Δεν είναι normal πράγμα μέσα σε μια ερωτική σχέση να σου λέει ο άλλος ή να σου λέει άλλη, δεν θέλω να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο θέλεις, αλλά όχι για τη σχέση μας. Δεν μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Και έχει και άνδρες που τα λένε, όχι μόνο γυναίκες. Δεν θέλω να συζητάμε για τη σχέση μας. Τη σχέση μας θα τη ζήσουμε, δεν θα τη συζητήσουμε. Όχι. Αν η σχέση μας με προβληματίζει, ναι, έχεις κάθε
υποχρέωση να καθίσεις να συζητήσεις μαζί μου. Αν δεν γουστάρεις να συζητήσεις τη σχέση, τότε τι θες τη σχέση? Κακιά είμαι? Αυστηρή? Απόλυτη? Ίσως. Αυτό όμως τα πράγματα, τα καλά ξεκαθαρίσματα κάνουν τις καλές σχέσεις και σχέσεις τις οποίες μπορούν οι σύντροφοι να μιλήσουν μεταξύ τους για τους προβληματισμούς που έχουν για τη σχέση τους, είναι σχέσεις που έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάνε καλά. Η επικοινωνία είναι κλειδί στις σχέσεις. Κλειδί. Είναι δύο πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα όπως και δίποτε σε μία σχέση. Το πρώτο είναι η σεξουαλική ερωτική έλξη, γιατί δεν εννοείται ερωτική σχέση χωρίς ερωτική έλξη και σεξουαλική έλξη. Και το δεύτερο είναι η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των δύο ανθρώπων. Και όταν λέμε επικοινωνία, εννοούμε να μπορώ να μεταφέρω σε σένα αυτά που σκέφτομαι, αυτά που νιώθω, αυτά που με απασχολούν, τις ερωτήσεις μου, τις απορίες μου, τις αγωνίες μου, τα χαρούμενα που νιώθω για μας, τα λυπημένα που νιώθω για μας. Είμαι σε θέση να σου δώσω να τα καταλάβεις. Είμαι σε θέση να ακούσω αυτά που έχεις να μου πεις και να προσπαθήσω να μπω και εγώ στη δικιά σου τη θέση να σε καταλάβω. Και είσαι εσύ σε θέση να έχεις ενεργητική ακρόαση, δηλαδή να με ακούσεις με προσοχή και να με κατανοήσεις. Και είσαι σε θέση και εσύ να μιλήσεις μαζί μου. It takes two to tango. Και δεν, το τάγκο δεν είναι μόνο η ερωτική πράξη, το τάγκο είναι και η επικοινωνιακή πράξη, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη και εξαιρετικά ερωτική η επικοινωνιακή πράξη. Και χρειάζεται να εκπαιδευτούμε όλοι μας στην επικοινωνία, να αποκτήσουμε το εργαλείο της επικοινωνίας, το οποίο μας βοηθάει να καλυτερεύουμε τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Πολύ σημαντικό εργαλείο η επικοινωνία. Να μπορώ να σου μεταφέρω τι έχω εδώ μέσα και εδώ μέσα και να μπορώ να καταλάβω αυτά που έχεις εσύ εδώ μέσα και εδώ μέσα εφόσον προσπαθείς να μου τα μεταφέρεις. Πολλές φορές οι άνθρωποι ζουν μουγκές σχέσεις, μουγκές ερωτικές σχέσεις, τις οποίες κάνουν μόνο και δεν μιλάνε. Η ομιλία είναι αυτή που ξεχωρίζει, το έχουμε πει αυτό στο βίντεο, τι ερωτήσεις ρωτάμε στο πρώτο ραντεβού για να ξεκαθαρίσουμε μήπως πέσουμε πάνω σε παίχτη ή παίχτρια. Η επικοινωνία είναι αυτή που βοηθάει να ξεχωρίσει το ανθρώπινο είδος από τα ζώα. Έχουμε λόγο, έχουμε ομιλία, ας τη χρησιμοποιήσουμε. Η γνώμη μου είναι να μην δημιουργούμε ερωτικές σχέσεις με ανθρώπους με τους οποίους δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Άλλο να πας να το κάνεις μια φορά, αν κάποιοι επιλέγουν να έχουν σχέση της μιας ώρας ή της μιας νύχτας, πως λέγεται, μια ξεπέτα, και άλλο το να έχεις ερωτική σχέση. Απ' την άλλη όμως, υπάρχουν κάποιες συνθήκες στις οποίες όντως δεν μπορείς να πας να μιλήσεις με τον άλλον, γιατί μπορεί ακόμη να μην έχεις σχέση, μπορεί ακόμη να φλιρτάρεις. Να είσαι σε μια φάση που γουστάρεις ένα πρόσωπο, νομίζεις ότι σε γουστάρει, φαίνεται πως σε γουστάρει, έχετε μια επικοινωνία φλιρταριστική και δεν μιλάτε μεταξύ σας. Ακόμη είσαστε σε ένα στάδιο που ακόμη δεν έχετε γίνει ένα, ακόμη δεν έχετε γίνει ομάδα, ακόμη δεν έχετε γίνει σχέση. Οπότε κάπου θες να μιλήσεις. Σε ποιον μιλάς? Στους φίλους σου? Στα παιδιά σου? Στους γονείς σου? Σε ποιον? Σε ποιους μιλάμε για τα προσωπικά μας? Η γνώμη μου είναι ότι για τα προσωπικά μας μιλάμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι της απολύτου εμπιστοσύνης μας, δηλαδή τους εμπιστευόμαστε ότι έχουν αγαθά κίνητρα για μας, ότι είναι άνθρωποι που μας αγαπάνε, που μας σέβονται, που μας εκτιμούν, που είναι γνήσιοι, πραγματικοί και αληθινοί φίλοι και οι οποίοι δεν έχουν αισθήματα ζήλιας ή φθόνου προς εμάς. Πολλές φιλίες είναι μπερδεμένες φιλίες, πολλές φιλίες είναι κατόνομα φιλίες. Και στην πραγματικότητα δεν είναι αληθινές και γνήσιες φιλίες και γι' αυτό καταραίουν όπως τα τσιγαρόχαρτα. Γι' αυτό είχα πει και στο live να μην κάνουμε το ψυχολόγο στους άλλους, μην κάνεις το ψυχολόγο στους άλλους, που είχα ενοχληθεί γιατί άθελά τους και πιστεύω χωρίς κακό κίνητρο. Κάποιες σχολιάστριες είχαν προτρέψει μια άλλη σχολιάστρια να πάει να μιλήσει σε μια πρώην φίλη της με την οποία είχαν τσακωθεί όταν η πρώην φίλη της είχε θέμα με τη σχέση της και πήγε τελικά αυτή να της μιλήσει και τελικά αυτή δεν την αποδέχτηκε και ήταν χάλια. Μπορεί μια φιλία που έχει τελειώσει να έχει τελειώσει για πολύ καλό λόγο. Δεν είναι όλες οι φιλίες το ίδιο, δεν είναι όλες οι σχέσεις το ίδιο.
και οι προσωπικές μας εμπειρίες δεν μπορούν να είναι το μέτρο με βάση το οποίο να ζουν οι άλλοι τη ζωή τους. Όπως έχω εξηγήσει σε εκείνο το live του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, δεν κάνω λάθος, που έλεγε μην κάνεις τον ψυχολόγο στους άλλους. Οι ψυχολόγοι είμαστε εκπαιδευμένοι να ξεχωρίζουμε τις δικές μας εμπειρίες, τα δικά μας θέματα, τα δικά μας αποθυμένα, τα δικά μας πράγματα που μας προβληματίζουν από αυτά που προβληματίζουν τους άλλους. Γι' αυτό το λόγο ένας ψυχολόγος είναι ο πλέον αντικειμενικός άνθρωπος στον οποίο να μιλήσεις για την ερωτική σου ζωή. Γιατί ο ψυχολόγος είναι εκπαιδευμένος ώστε να ασχοληθεί 100% με σένα, αποκλειστικά με σένα, να δει τη δικιά σου ιστορία, να σε βοηθήσει να δείτε μαζί τη δικιά σου ιστορία, να δει τη δική σου ψυχοσύνθεση, να δει το δικό σου ζήτημα και να σε βοηθήσει να δεις καλύτερα τον εαυτό σου και να μην προβάλλει, είναι εκπαιδευμένος ο ψυχολόγος, να μην προβάλλει τα δικά του πάνω σε σένα. Σας πω ένα παράδειγμα, υπήρξαν περίοδοι που εγώ ήμουν απελπιστικά μόνη, βίωνα πολύ μοναξιά και όμως στο γραφείο έβλεπα συνέχεια ζευγάρια. Και υπενθύμιζα συνεχώς τον εαυτό μου ότι εσύ τώρα μπορεί να είσαι μόνη, εσύ τώρα μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, απογοητευμένη γιατί είχες μια κακή ερωτική σχέση, γιατί πέρασες ένα άσχημο διαζύγιο, όμως δεν πρέπει αυτή σου την αρνητική εικόνα που έχεις για τις ερωτικές σχέσεις αυτή τη στιγμή να τη μεταφέρεις στους πελάτες σου. Και προσπαθούσα πάρα πολύ ώστε να μην τη μεταφέρω και ελπίζω να μην την έχω μεταφέρει ποτέ. Το είχα στο μυαλό μου. Ειδικά σε περιόδους που δεν ήμουν καλά ψυχικά. Επίσης, αντιθέτως, σε περιόδους που είχα πολλή ευφορία, είτε γιατί είχα μια καινούρια σχέση, ένα καινούριο γάμο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πρόσεχα πάρα πολύ να μην παρασύρομαι από τα δικά μου ευφορικά συναισθήματα και να κρίνω τις σχέσεις των πελατών μου με βάση τη δικιά μου τη σχέση που τότε ίσως νόμιζα ότι πήγαινε καλά. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει όμως οποιοδήποτε φίλος ο οποίος δεν είναι εκπαιδευμένος για να είναι ψυχολόγος. Αν όμως ένας φίλος είναι ελεγμένος φίλος και γνωρίζουμε ότι μας αγαπάει, μας εκτιμάει, μας σέβεται, θέλει το καλό μας και δεν μας ζηλεύει και δεν μας φθονεί, είναι πολύ πιθανό να μας ακούσει αυτός ο φίλος, να μας δώσει δύο λόγια συμπαράστασης, να μην μας κρίνει, να μην μας κατακρίνει και να μην μας επιβάλλει τι να κάνουμε. Αν μιλάμε σε ένα φίλο μας για ένα θέμα που έχουμε στην προσωπική μας ζωή ή για ένα πρόβλημα που έχουμε στη σχέση μας ή για έναν προβληματισμό που έχουμε σχετικά με ένα πρόσωπο με το οποίο φλερτάρουμε και θα θέλαμε να είμαστε μαζί, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό το άτομο, αυτό το πρόσωπο μας γουστάρει, θέλει να είμαστε μαζί. Τέλος πάντων, έχουμε μια αγωνία, τι θα γίνει με το ραντεβού μας με το ένα με το άλλο. Αν μιλάμε με το φίλο μας και ο φίλος μας μας ακούει, την ώρα που μιλάμε σιωπά και μας ακούει προσεκτικά, μας λέει λόγια ενθαρρυντικά, μας λέει λόγια πάνω μας, σε ξέρω εσένα τι άνθρωπος είσαι, ξέρω ότι έχεις καλή ψυχή για παράδειγμα, είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρη πως είναι καλές οι προθέσεις σου, εύχομαι να πάνε όλα καλά, ρωτάς τη γνώμη μου, θα σου πω τη γνώμη μου αλλά με επιφύλαξη γιατί εσύ γνωρίζεις καλύτερα επειδή είναι η δική σου ζωή, εσύ γνωρίζεις καλύτερα εκείνον τον άνθρωπο που εγώ δεν τον γνωρίζω. Η γνώμη μου θα ήταν αυτή, αλλά δοκίμασε το μόνο σου, δες το μόνο σου, μην επηρεαστείς από εμένα. Ένας καλός φίλος αποφεύγει να παίρνει θέση, ειδικά όταν αυτή η θέση θα είναι αρνητική. Αποφεύγει να πάρει θέση. Τι πολλές φορές μπορεί να πέφτουμε και έξω και να σπάζουμε τα φτερά των άλλων λόγω του δικού μας, υπέρμετρου ζήλου, για να βοηθήσουμε τους άλλους να γλιτώσουν από φανταστικές κακοποιητικές σχέσεις, όταν για παράδειγμα βρισκόμαστε εμείς σε μια κακοποιητική σχέση που θέλουμε να μαζέψουμε δυνάμεις για να γλιτώσουμε. Ή έχουμε υπάρξει στο παρελθόν σε μια κακοποιητική σχέση και ταυτιζόμαστε και λέμε πω, όπως εμένα ο Τάκης μου κάνει αυτό, έτσι σου κάνει και σε ένα Κωστάκης. Δεν λέμε τα προσωπικά μας σε φίλους μας, οι οποίοι έχουν έντονες, παθιασμένες απόψεις για τα προσωπικά μας. Οι έντονες, παθιασμένες απόψεις για τα προσωπικά μας δείχνουν άνθρωπο ο οποίος κάνει προβολές. Προβολή σημαίνει να βλέπω σε σένα αυτό που συμβαίνει σε μένα. Ή αυτό που θα ήθελα να συμβεί σε μένα ή αυτό που είχε συμβεί σε μένα στο παρελθόν και δεν μου άρεσε. Αν ο φίλος σας ή η φίλη σας σας ακούει με προσοχή και ενσυναίσθηση, σας λέει με πολύ φιδό τη γνώμη του ή τη γνώμη της, μόνο αν τον πιέσετε, την πιέσετε πολύ θα πει μια γνώμη και πάντα προσθέτει στο τέλος εσύ γνωρίζεις καλύτερα. Εσύ ξέρεις καλύτερα,
Βλέπεις και κάνεις. Εγώ θα είμαι μαζί σου no matter what. Εγώ θα είμαι στο πλάι σου ό,τι και αν συμβεί. Ακόμη και αν αποφασίσεις να ακολουθήσεις τη συμβουλή μου ή όχι, εγώ θα είμαι εδώ. Και όταν βλέπουμε ότι η διάθεση που έχει ο φίλος μας ή η φίλη μας είναι ενθαρρυντική και όχι αποκαρδιωτική. Δηλαδή είναι και θέμα συναισθήματος, το πιάνεις στον αέρα ότι ο άλλος θέλει να σου κόψει τα φτερά. Που μπορεί να μην το κάνει από κακία. Μπορεί να το κάνει άσκεφτα. Μπορεί να το κάνει επειδή δεν γνωρίζει τη διαδικασία προβολής και δεν αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να προβάλλει κάποιους δικούς του φόβους, κάποιους δικούς της φόβους ή ανησυχίες ή έγνοιες ή στενοχώριες ή απογοητεύσεις πάνω σου. Παίζει πάρα πολύ ρόλο πώς μας κάνει ο φίλος μας να νιώθουμε. Όταν είμαστε σε επικοινωνία με ένα φίλο μας, με μια φίλη μας, εάν το συναίσθημα που νιώθουμε είναι comfort, παρηγοριά και ασφάλεια συναισθηματική και ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας, τότε σημαίνει ότι πάνε καλά τα πράγματα μέσα στη φιλία μας και είναι μια φιλία αυτή στην οποία μπορούμε να συζητήσουμε πράγματα. Αν όμως μέσα στη φιλία μας νιώθουμε ότι υπάρχει ένα judgmental environment, ένα κατακριτικό περιβάλλον, ότι ο φίλος μας ή οι φίλοι μας είναι αυστηροί κριτές απέναντί μας και μας λένε πράγματα για τον εαυτό μας που μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα, που μας ρίχνουν το ηθικό μας, που σε μια στιγμή άγχους και αγωνίας αυτοί μας φουντώνουν το άγχος, μας φουντώνουν την αγωνία και δεν μας υποστηρίζουν. Έχει γραφτεί σας στα σχόλια κάτω από τα βίντεο των τελευταίων ημερών ότι ο φίλος λέει είναι μια πλάτη για να κουμπίσεις και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Βάζει πλάτη ο φίλος. Βάζει πλάτη, δηλαδή σου έλα εδώ να κουμπίσεις, έλα μάνα μου. Και μπορεί την ώρα που σου μιλάει ο φίλος σου και σου λέει τι συνέβη και να καταλαβαίνεις κι εσύ ότι μπορεί να κάνει και κάτι λάθος ο φίλος σου. Μπορεί να σου λέει, ξέρεις, έγινε αυτό και αυτό. Να λέει ένας φίλος τον άλλο, ξέρεις, σήμερα εγώ συμπεριφέρθηκα με αυτόν τον τρόπο στο τέρι μου και έκανα αυτά τα πράγματα και μου είπε αυτά τα πράγματα και να καταλαβαίνει ο φίλος σου ότι έκανες κι εσύ τα λάθη σου. Θα στα πει με διακριτικότητα. Θα στα πει με όμορφο τρόπο. Θα σου πει, αγαπημένη μου, μήπως ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασες ήταν λίγο έντονος. Δεν ξέρω. Τι νιώθεις εσύ? Και θα σου κάνει περισσότερο ερωτήσεις παρά να σε καθοδηγήσει και να σου πει θα έπρεπε να κάνεις αυτό και θα έπρεπε να κάνεις το άλλο και γιατί το έκανες έτσι και ή το κάνεις αλλιώς. Θα μπορούσε δηλαδή ο φίλος να χρησιμεύσει σαν ένας naive psychologist, naive therapist, σαν ένας αφελής θεραπευτής, με την έννοια όχι του να μας κάνει θεραπεία ο φίλος μας, αλλά θα μπορούσαμε σαν φίλοι να χρησιμοποιούμε κάποιες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι ψυχοθεραπευτές, που είναι αυτές της ενεργητικής ακρόασης, δηλαδή να ακούμε τον άλλο με προσοχή και να βάζουμε στο μυαλό μας αυτά που μας λέει, όχι να τον ακούμε ανυπόμονα και να περιμένουμε πότε θα κλείσει το στόμα του άλλος για να πετάξουμε εμείς τη δική μας τη γνώμη, την οποία την έχουμε έτοιμη από πριν, προτού καν μας πει το πρόβλημα και προτού καν ολοκληρώσει τη σκέψη του ή την αφήγησή του. Ενεργητική ακρόαση. Αν όχι, μέσα στη φιλία πρέπει να νιώθεις ότι ο φίλος σου σ' αγαπάει όπως είσαι και σε αποδέχεται και σε αντέχει και σε ανέχεται όπως είσαι, αποδοχή, ένα αίσθημα αποδοχής και ενθάρρυνση. Ενθάρρυνση για την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Ποια είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, δεν την ξέρει ο φίλος μας. Και εμείς μπορεί να μην την ξέρουμε. Θα τη βρούμε στην πορεία την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινάει από τα καλύτερα συναισθήματα που νιώθουμε για τον εαυτό μας. Άρα, εάν η επικοινωνία μας με ένα φίλο μας ρίχνει ψυχολογικά συναισθηματικά, μας κάνει να νιώθουμε άσχημα για τον εαυτό μας, μας κάνει να αμφισβητούμε την αξία μας ως άνθρωποι, μας κάνει να νιώθουμε ενοχικά, τότε αυτό είναι ένα σημάδι ότι ίσως δεν θα έπρεπε με αυτόν τον φίλο μας να συζητήσουμε τα προσωπικά μας και σίγουρα είναι μια ένδειξη για το ότι πρέπει να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση με αυτόν τον φίλο μας και να πούμε αυτό που είπες με έχει κάνει να νιώσω άβολα. Θέλεις να το συζητήσουμε γιατί μου το είπες αυτό? Είπα προηγουμένως ότι μέσα σε μια ερωτική σχέση είναι απαραίτητο πράγμα η επικοινωνία. Μέσα στη φιλία είναι επίσης απαραίτητο πράγμα η επικοινωνία. Η ανοιχτή επικοινωνία. Να μιλάμε ανοιχτά. Να λέμε φίλοι, φίλε, αυτό που μου είπες με στενοχώρησε. Θες να συζητήσουμε γιατί με στενοχώρησε. Ή αυτό που μου έχει πει εμένα η ψυχολόγος όταν με ενοχλεί κάτι. Να λέω με ενόχλησε αυτό που είπες. Θα πάρω λίγο χρόνο να ηρεμήσω, να το σκεφτώ καλύτερα. Πάρε και εσύ λίγο χρόνο να σκεφτείς γιατί ίσως μπορεί να με ενόχλησε. Και ας μιλήσουμε μετά από κάποιες ώρες ή αύριο ή μεθαύριο που θα είμαστε πιο ψύχρεμα να το δούμε τι είναι αυτό που συνέβηκε. Αυτό σημαίνει to cherish my relationships. Να φροντίζω σαν πολύτιμο αγαθό τις σχέσεις μου και τις φιλικές μου σχέσεις
και τις ερωτικές μου σχέσεις. Μιλάμε στα παιδιά μας για τις ερωτικές μας σχέσεις? Όχι. Δεν κάνουμε στα παιδιά μας παράπονα για τον ερωτικό μας σύντροφο, είτε αυτός είναι ο πατέρας τους, είτε δεν είναι ο πατέρας τους. Είτε αυτή είναι η μητέρα τους, είτε δεν είναι η μητέρα τους, γιατί είναι πολύ συχνό φαινόμενο ένας γονιός να είναι μονογονέας, να έχει χωρίσει από τον άλλο γονιό, ή να είναι μονογονιός με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να έχει μια ερωτική ζωή, η οποία να μην έχει να κάνει συγγενικά με τα παιδιά. Δηλαδή, μπορεί μια μητέρα, για παράδειγμα, να είναι, ξέρω εγώ, στα 50, να έχει χωρίσει, ξέρω εγώ, στα 40, τα παιδιά της να είναι 25 και να κάνει μια νέα σχέση. Δεν είναι καλή ιδέα να συζητήσει τα προβλήματα της νέας σχέσης και τα θέματα της νέας σχέσης με τα παιδιά της. Είναι καλύτερα να τα συζητήσει με έναν ειδικό, με έναν ψυχολόγο ή με έμπιστους φίλους, όπως αυτούς που έχω περιγράψει προηγουμένως. Στα ερωτήματα εδώ τίθεται και το άλλο. Είναι δίκοπο μαχαίρι, λέει, να μιλάς με φίλους σου στο τι θα ακούσουμε και πόσο είμαστε σε θέση να δεχτούμε σχόλια ή να μείνουμε ψύχρεμοι στη δική μας άποψη. Η δική μας η άποψη, όταν πάμε να ρωτήσουμε γνώμη από το φίλο μας, σημαίνει ότι ίσως να μην είναι και πολύ σίγουροι. Να μην είμαστε και πολύ σίγουροι για την άποψή μας. Να έχουμε μια άποψη και να ψάχνουμε κάποιον να μας την επιβεβαιώσει αυτή την άποψη. Αλλά ακόμη και όταν ψάχνουμε επιβεβαίωση, σημαίνει ότι ακόμη δεν είμαστε σίγουροι. Ή αν θέλουμε να μας την καταρρύψει αυτή την άποψη, σημαίνει πάλι πως δεν είμαστε σίγουροι. Ένας ο οποίος είναι σίγουρος για την άποψή του, δεν πάει δεξιά και αριστερά να ρωτάει. Δεν ρωτάει, πράττει. Άρα για να θέλουμε να ρωτήσουμε, σημαίνει πως δεν είμαστε σίγουροι. Άρα, αν δεν είσαι σίγουρος για κάτι και πας να ρωτήσεις, είναι πάρα πολύ πιθανό να επηρεαστείς από την απάντηση που θα σου δώσει ο άλλος. Ειδικά αν ο άλλος δεν έχει διακριτικότητα, είναι έντονος, προσπαθεί να σου επιβάλλει την άποψή του. Και επίσης, για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, κάποιοι φίλοι κάνουν παράπονο ότι έρχονται οι φίλοι τους, τους ρωτάνε για τις σχέσεις τους, δεν θέλουν να τους πούν τι να κάνουν με τις σχέσεις τους, επιμένουν να τους πούν για τις σχέσεις τους, πέφτουν στην παγίδα να πούν τη γνώμη τους και μετά οι φίλοι τους έχουν παράπονο γιατί μου είπες αυτή τη γνώμη και μετά όταν την έκανα δεν βγήκε καλά. Άρα είναι έτσι πολύ, πολύ λεπτό θέμα. Να σας πω πώς το διαχειρίζομαι εγώ σε σχέση με τις φίλες και τους φίλους μου. Έχω κάποιους ανθρώπους που είναι φίλοι μου. Δεν είναι πάρα πολύ, είναι όμως κάποιοι φίλοι ζωής που τους ξέρω πολλά χρόνια και που γνωρίζω και τους γνωρίζω ενώ είναι σε γάμους ή σε σχέσεις ή κατά τη διάρκεια της γνωριμίας μας έχουν μπει σε γάμους ή σε σχέσεις. Προσέχω πάρα πολύ ώστε να μην λέω γνώμη για τον άνδρα της φίλης μου, για τη γυναίκα του φίλου μου, ακόμη και αν μου ζητηθεί. Προσέχω πάρα πολύ, παρόλο που είμαι και ψυχολόγος. Και ο λόγος είναι απλούστατος. Φοβάμαι τον εαυτό μου ότι είμαι υπερπροστατευτική με τους ανθρώπους που αγαπάω, γιατί με είδατε ότι είμαι και λίγο people pleaser, και φοβάμαι μην τυχόν δώσω μια έντονη άποψη, η οποία να κάνει ζημιά παρακαλώ. Μου έχει τύχει να παρατηρήσω σε σχέση φιλικού μου προσώπου κάποια σημάδια τα οποία να τα θεωρήσω αρνητικά. Πριν χρόνια τώρα αυτό. Και να προβληματίζουμε, να πω κάτι, να ανοίξω το στόμα μου, να πω στο φιλικό μου πρόσωπο, ξέρεις αυτό που κάνει, που λέει η γυναίκα σου δεν μ' αρέσει. Μου κινεί υποψίες, μην τυχόν και το τέρι σου δεν είναι πιστό. Δεν το έκανα. Χρόνια πολλά μετά, αποδείχθηκε ότι είχα άδικο. Γνωρίζοντας καλύτερα εκείνο το ζευγάρι, και γνωρίζοντας καλύτερα τη σχέση τους, κατάλαβα πως είχα άδικο να έχω ανησυχίες και γι' αυτό το λόγο είπα ευτυχώς που έκλεισα το στόμα μου και δεν έκανα ζημιά στους ανθρώπους. Αν και γνωρίζοντας τη σχέση τους σήμερα, νομίζω δεν θα τους έκανα ζημιά, ακόμη και αν τους έλεγα κάτι, γιατί είναι πολύ δυνατή η σχέση τους. Μου έχει τύχει σε μια άλλη περίπτωση, με ένα πρόσωπο που πλέον δεν είναι φίλη μου, αποφάσισα συνειδητά να μην είναι φίλη μου, να γνωρίζω πράγματα τα οποία αν τα έλεγα στον άντρα της θα χώριζα και να βρεθώ σε μία συνθήκη στην οποία κατηγορούμουν άδικα για κάτι που δεν έφταιγα. Ήταν έτσι μια πολύ δύσκολη συνθήκη αυτή. Έχει συμβεί πριν πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. 12-13 χρόνια, πολλά χρόνια.
Μπορεί και περισσότερα. Τι λέω, μπορεί και 16 χρόνια. Έχει πολλά χρόνια. Ήταν μια κοπέλα που κάναμε παρέα από μικρές και σε κάποια φάση ήταν εις γνώση μου ότι είχε κάποιες συμπεριφορές οι οποίες δεν θα ήταν αποδεχθές από το σύζυγο της αν τις μάθαινε. Είχα τη γνώση και είχα και αποδείξεις για το ότι κάτι συνέβαινε. Και συμβούλευα εγώ τότε, μικρή και ανώριμη και αθώα, ήμουν κάτω από 30 ετών. Έλεγα δεν είναι καλή ιδέα να κάνεις αυτά τα πράγματα, δεν είναι σωστό προς το σύζυγό σου να κάνεις το ένα, δεν είναι σωστό προς το σύζυγό σου να κάνεις το άλλο. Με άκουγε, δεν με άκουγε. Σε κάποια φάση είχαμε μια διαφωνία μεταξύ μας και δεν ξέρω πώς της ήρθε και πήγε στον άντρα της, η Θέκλα με έχει στενοχωρήσει. Με παίρνει αυτός τηλέφωνο και με εξύβρισε με πολύ βαριές κουβέντες. Μου είπε ποια είσαι εσύ που θα στενοχωρήσεις τη γυναίκα μου και θα έπρεπε να πλένεις το στόμα σου με ροδόσταγμα προτού πάρεις το όνομα της γυναίκας μου στο στόμα σου, γιατί εσύ είσαι διαζευγμένη, μου είχε πει, είσαι χωρισμένη και ξέρουμε πολύ καλά πόσο βρώμικες είναι οι χωρισμένες, μου είχε πει. Εκείνη τη στιγμή εγώ γνώριζα ότι είχα στο σπίτι αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα του αποδείκνυαν του ανθρώπου αυτού ότι η άποψη που είχε για τη γυναίκα του δεν ήταν ξεκάθαρη. Δεν προβληματίστηκα δευτερόλεπτο. Είπα εντάξει, αποδέχομαι την απόφασή σου να μην έχω σχέσεις με τη γυναίκα σου, αποδέχομαι την απόφασή σου να μην κάνω παρέα μαζί της, ενημέρωσε την και εκείνη ότι έχεις πάρει αυτή την απόφαση και ότι εγώ δεν θα ξαναμιλήσω μαζί της, θα ξαναβρεθώ μαζί της οπουδήποτε. Να είσαι καλά, και έκλεισα το τηλέφωνο. Δεν του είπα τίποτα. Δεν του είπα έλα να σ' ανοίξω τα μάτια σου. Δεν του είπα τι είναι αυτά που λες για μένα. Ότι είμαι ανήθικος άνθρωπος κλπ. Τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν είπα. Τίποτα. Ίσα-ίσα ένιωσα μια τεράστια ανακούφιση γιατί εκείνη η φιλία, η παρέα με είχε κουράσει. Με είχε κουράσει γιατί είχαμε διαφορετικό τρόπο με τον οποίο βλέπαμε τη ζωή. Εκείνη η κοπέλα και εγώ. Δεν ξέρω τι έχει απογίνει αυτό το ζευγάρι, ούτε μια φορά. Δεν ήθελα όμως σε καμία περίπτωση να ήμουν εγώ η αιτία που θα έλεγα την αλήθεια, αλλά την αλήθεια την οποία ο άλλος αν ήθελε να τη δει, θα άνοιγε τα μάτια του να τη δει. Δεν ξέρω εκ των υστέρων αν την είδε. Και ούτε μια φορά. Και θυμάμαι ότι τότε έτσι είχα προβληματιστεί αρκετά εκ των υστέρων αν έπραξα ορθά και νομίζω ότι έπραξα ορθά. Ότι δεν ήταν δική μου θέση και δική μου δουλειά να πάω να πω κάτι εμπριστικό, το οποίο μπορεί να διέλει ένα γάμο. Ο οποίος αυτός ο γάμος μπορεί να ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν έχω μπει καν στη διαδικασία να ψάξω να δω τι γίνεται με εκείνο το γάμο, ούτε με αφορά. Το θυμάμαι όμως αυτό, με περηφάνεια αυτό το περιστατικό, γιατί νιώθω ότι εκείνο το βράδυ κρατήθηκα στο ύψος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δεν πρόδωσα τη φίλη μου, έστω και αν αυτή λειτουργήσε με έναν τρόπο που δεν ήταν φιλικός. Και εννοείται ότι κατευθείαν κατέστρεψα τα στοιχεία που είχα, ούτως ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να βρεθούν στην κατοχή μου οποιαδήποτε στοιχεία που να αποδείκνυαν ότι αυτή είχε εξουσιαστικές δραστηριότητες. Με τίποτα. Δεν ήθελα. Και είπα καλύτερα. Ένας μπελάς λιγότερος. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που ταιριάζουν, που ταιριάζουν οι απόψεις μας, οι αρχές μας, οι ιδέες μας, που θα κάναμε τα ίδια πράγματα. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να δείχνουμε ανοχή και αγάπη και σεβασμό στους φίλους μας. Εγώ τότε, εκείνο το διάστημα που γνώριζα τι συνέβαινε, προσπαθούσα με ένα αφελή τρόπο ίσως να πείσω εκείνη την κοπέλα ότι δεν ήταν καλή ιδέα αυτά που έκανε. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι τότε ήμουν και πάρα πολύ μικρή, κατάλαβα ότι δεν ήταν η μόνη που τα έκανε αυτά τα πράγματα, ότι συμβαίνει η απιστία στην κοινωνία μας, ότι είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο και ποια είμαι εγώ τώρα να πάω να πείσω τον άλλον ότι δεν θα έπρεπε να πατάει, ας πούμε. Και ούτε το έχω κάνει έκτοτε. Εκείνο που θεωρώ ότι δεν ταιριάζαμε να κάνουμε παρέα ήταν ότι βλέπαμε τη ζωή διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ θα αναλάμβανα πλήρως την ευθύνη των πράξεών μου. Δεν θα πήγαινα να πω κάτι αρνητικό για μια φίλη μου τη στιγμή που το αντίθετο συνέβαινε. Τέλος πάντων. Ο Θεός να την έχει καλά την κοπέλα και όλοι να είναι καλά. Και δεν είναι ανάγκη να είναι και στη ζωή μας οι άνθρωποι που δεν ταιριάζουμε
και δεν σημαίνει ότι επειδή είναι στη ζωή μας δεν μπορούμε εμείς να ευχόμαστε να είναι καλά. Λοιπόν, σε ποιους μιλάμε για τα ερωτικά μας? Μιλάμε στον ερωτικό μας σύντροφο. Μιλάμε σε ένα ψυχολόγο που πάμε σαν ζευγάρι για να επιλύσουμε τα προβλήματα. Μιλάμε σε φίλους μας, όταν αυτοί οι φίλοι μας είναι γνήσιοι και αυθεντικοί φίλοι, σέβονται την ελευθερία των επιλογών που έχουμε, δεν είναι παρεμβατικοί, δεν προβάλλουν δικά τους αποθυμένα πάνω μας και γενικά, όπως περιέγραψα σε αυτό το βίντεο, λειτουργούν θεραπευτικά απέναντί μας, έστω και αν δεν είναι οι θεραπευτές μας. Δεν μιλάμε στα παιδιά μας για τις ερωτικές σχέσεις στα ενήλικα και καλή ιδέα να μην μιλάμε και στους γονείς μας για τις ερωτικές μας σχέσεις εάν είμαστε αρκετά μεγάλοι. Δηλαδή, εντάξει, μέχρι το τέλος της εφηβείας, εάν οι γονείς μας είναι ανοιχτόμυαλοι και έχουν δεχθεί και ήδη σεξουαλική και συναισθηματική διαπαιδαγώγηση και μας έχουν δώσει και εμάς σεξουαλική και συναισθηματική διαπαιδαγώγηση, ίσως να θέλουμε να συζητήσουμε με τους γονείς μας. Άλλο όμως οι γονείς μας μας φορτώνουν ενοχές για τις σχέσεις μας, μας κάνουν να νιώθουμε βρώμικα, οι βρώμικοι, οι βρώμικες, μας κάνουν να νιώθουμε, μας λένε δεν θα έπρεπε να έχεις ερωτική σχέση, αν δεν παντρευτείς για παράδειγμα, αν έχουμε πολύ συντηρητικούς γονείς κλπ. Πάλι εκεί, ως ενήλικας άνθρωπος, δεν θα πας να τα πεις στους γονείς σου. Προσέχουμε σε ποιους μιλάμε, όχι για να μας λένε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, αλλά για να μην μας παρασύρουν στους δικούς τους σκοπούς. Ένας γονιός, για παράδειγμα, που είναι υπερβολικά συντηρητικός, ο σκοπός του θα είναι το παιδί του να μην έχει ερωτική ζωή πριν από το γάμο ή να παντρευτεί το παιδί του όπως και δίποτε, no matter what. Οπότε, αν πας να μιλήσεις για την ερωτική σου ζωή σε έναν τέτοιο γονιό που έχει τέτοια σκεπτικά, σίγουρα η καθοδήγηση που θα σου δώσει είναι με σκοπό να γίνουν οι στόχοι του. Ή να σε παντρέψει ή να σε αφήσει... Ή να μην προχωρήσεις στο να κάνεις ερωτική σχέση γιατί θεωρούν ότι δεν είναι η ηλικία σου. Μιλάμε τώρα για παιδιά άνω των 18, ε. Και στα παιδιά μας δεν μιλάμε για την ερωτική μας ζωή για να μην τους επιφορτίζουμε και να αγωνιοποιούνται τα παιδιά μας. Λοιπόν, κλείνοντας αυτό το βίντεο, θέλω να πω ότι πιστεύω στην φιλία, πιστεύω στην αληθινή φιλία, πιστεύω ότι η επικοινωνία είναι ένα υπέροχο εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει και τις φιλίες μας και τις ερωτικές μας σχέσεις να τις εμπλουτίσουμε και να τις εξηγιάνουμε. Και χρησιμοποιούμε την επικοινωνία για να καλυτερεύουμε τις σχέσεις μας καθημερινά. Καθημερινά. Επενδύουμε χρόνο και ενέργεια στις σχέσεις μας μέσω της επικοινωνίας. Θα με θυμηθείτε. Φιλιά!